Ο κύριος Βούτσης ότι πόσο θα μιλήσετε ακόμα, είχε ήδη μιλήσει 40 λεπτά, πάνω από το μισό, δύο φορές το χρόνο που δικαιούται. Ναι. Και είπε με πολύ άσχημο τρόπο, όσο θέλω, ξέρω εγώ, και μη με διακόπτετε. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όλοι που έχουμε εκλεγεί από το λαό έχουμε ίδια δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις, όλοι οι βουλευτές. Κανείς δεν δικαιούται με τσαμπουκά να έχει χρόνο όταν μιλάει. Και επίσης κανείς δεν δικαιούται να συμπεριφέρεται έτσι προς τον πρόεδρο της Βουλής. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι θεσμικό όργανο. Σήμερα είναι ο κ. Βούτσης, χθες ήταν άλλος και αύριο θα είναι ένας άλλος. Δεν είναι πρόσωπο. Αυτό σχολίασα εγώ περνώντας από το κηλικείο της Βουλής, στο οποίο κανονικά σε αυτό το κηλικείο πρέπει να κάθονται, λέει απ' έξω, για βουλευτές και ευρωβουλευτές. Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι κανένα σπουδαίο πρόσωπο επειδή είμαι βουλευτής, το ξέρετε πολύ καλά. Άλλωστε, είμαι ένας χορτασμένος άνθρωπος. Δεν χρειαζόμουν εγώ να πάω στη Βουλή για να επιβεβαιωθώ με κανένα τίτλο. Δεν χρειάζομαι τίτλους. Όμως, όταν είσαι σε ένα χώρο που υποτίθεται είναι για μας, για τους βουλευτές, και δέχεσαι μια επίθεση, λεκτική βεβαίως, ότι. Γιατί αυτό και. Εσείς τι είπατε και σας απάντησαν. Και εγώ είπα ότι δεν πρέπει να συμπεριφέρονται κάποιοι σαν να είναι, πώς το λένε, αφεντικά. Δεν καταλάβαν ότι δεν είναι αφεντικά. Δεν είναι κανείς αφεντικό αυτού του τόπου ούτε της Βουλής. Είμαστε προσωρινοί όλοι. Ναι. Και ποιος απευθύνθηκε. Σε μένα απευθύνθηκε μια κυρία που δεν θυμάμαι και το όνομά της. Και οι άλλοι από πίσω αρχίσαν. Εγώ δεν τα άκουσα κιόλας ακριβώς όλα αυτά. Ήταν και ο κύριος Γάκης μπροστά. Ήταν ο κύριος Γάκης εκεί κοντά. Είπαν όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά ότι θα μας σκοτώσουν, ότι και ξέρετε τι γίνεται. Σπείρουν και, δηλαδή αυτά διαδίδονται τώρα πια με το διαδίκτυο αστραπιαία. Εμένα αυτή τη στιγμή η κόρη μου είναι ταξίδι στην Ινδία. Να. Και έστειλε το παιδί έντρομο μήνυμα, μα τι θα κάνουν, θα σκοτώσουν τη μαμά μας. Αυτό τράβηξε. Ας πούμε ήταν κάποιοι δημοσιογράφοι, το άκουσαν και έγινε αναπαραγωγή. Ναι, κράτησε και ώρα αναπαραγωγή αυτό έγινε. Δεν τράβηξε καθόλου, ούτε δώσαμε συνέχεια. Μάλιστα. Φυσικά δεν θα έδινα ποτέ συνέχεια σε κάτι τέτοιο. Απλώς λέω ότι πραγματικά το λέω. Εγώ κοιτάξτε, μεγάλωσα μια οικογένεια που ψήφιζε ΕΡΕ ο πατέρας μου εκείνη την εποχή. Αλλά ήταν μια οικογένεια με αρχές. Μια δεξιά οικογένεια. Αλλά μεγάλωσα με κάποιες αρχές. Ευγένεια, σεβασμού και ουσιαστική ευγένεια. Γιατί όταν εμένα με εγκαλούν, επειδή άπλωσα τα πόδια μου, που ήταν ταλαιπωρημένα, επειδή ήμουν από το πρωί στο νοσοκομείο εκείνη την ημέρα, συνοδεύοντας τον Λουκιανό, και δεν το λέω τώρα για να συγκινήσω, και μετά αυτοί στον ίδιο χώρο φέρονται έτσι, στον ίδιο χώρο, σε αυτόν ήταν το πρόβλημα. Εγώ έχω κουμπίσει τα πόδια μου σε μια καρέκλα να τα ξεκουράσω. Και όταν στον ίδιο χώρο μας βρίζουν έτσι, άνθρωποι που δεν είναι εκλεγμένοι, όχι ότι εμείς που είμαστε εκλεγμένοι έχουμε ασυλία. Όλοι λογοδοτούμε απέναντι στον κόσμο. Τελεία. Ωραία. Και Παύλα. Τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε λίγο, να δούμε λίγο Λουκιανό Κυλαϊδόνη και να επιστρέψουμε σε αυτό το λόγο που είστε εδώ. Μες στα τόσα που έχω ζήσει, το ζήσα κι αυτό.